Πραγματοποιούμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα για να στηρίξουμε το απεργιακό πρόγραμμα της ΑΔΕΔΗ για το επόμενο δίμηνο, το οποίο συνίσταται σε δύο 48-ωρες κινητοποιήσεις. Μία 48-ωρη την πρώτη, όταν θα συζητιέται, τις μέρες που θα συζητιέται και θα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και για τον κλείσιμο φορέων του Δημοσίου, και μία δεύτερη 48-ωρη στις 13 και 14 του μήνα Μάρτη, η οποία θα ακολουθήσει μάλλον αμέσως και συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής για παραπέρα κλιμάκωση. Έχει επιλογή ο χρόνος αυτός, γιατί από τις 20 Μάρτη τελειώνουν οι διαθεσιμότητες και οι συνάδελφοί μας το 8μηνο, που θα εξαντλήσουν το 8μηνο και δεν θα έχουν βρει φορείς υποδοχής, οδηγούνται πλέον στην απόλυση. Έχουμε αρκετούς σχολικούς φυλακές και σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε απόλυση. Είναι το θέμα με τους καθηγητές των επαγγελματικών λυκείων, και αυτοί όσοι δεν τακτοποιηθούν και βρεθούν θέσει στο δημόσιο, ήδη κάποιες ειδικότητες που είχαν δεσμευτεί για το χώρο της υγείας δεν έχει προχωρήσει τίποτε. Το οκτάμηνο βάσει του μνημονιακού νόμου λύγει στις 23-24 Μάρτη, και αν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί καμία διαδικασία, οι συνάδελφοι αυτοί θα βρεθούν εκτός δημοσίου και θα προσθεθούν στον μακρύ κατάλογο των ανέργων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από εμάς.